τον γνωρίσαμε σε επιτελικές θέσεις στις 96 ΕΦΤΕ. Μετά την αποστρατεία του, ο ταξίαρχος στην αποστρατεία Ντόνι Ζερβάκης έγινε γνωστός ως ο επιτελικός νους του Σταμάτη Κάρματζη, που στην ουσία οργάνωσε όλη την προεκλογική του εκστρατεία και προορίζεται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ξεδιπλώνει τη ζωή και τις σκέψεις του στο Γιάννη Τζούμα. Ήμουνα στην αποστρατικοποιημένη ζώνη μεταξύ Ιράκ και Κουβέιτ. Μάλιστα. Ήμουνα παρατηρητής του ΟΗΕ. Επιστρέφω στο Ηράκλειο, περνάω στη σχολή πολέμου, πάμε στη Θεσσαλονίκη για ένα χρόνο, στη σχολή πολέμου, φεύγουμε μετά, πάμε στο Διδημότυχο. Υπηρέτησα στην 30 μηχανοκίνητη ταξιαρχία. Από την 30 μηχανοκίνητη ταξιαρχία επέστρεψα στη Χίο, στο 23 Σύνταγμα τότε στο Χαλκιός. Εκεί μετά από ένα χρόνο πήγα υποδιοικητής στο 228. Από υποδιοικητής στο 228, μετά τον όρφο της Βιρτζίνια ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη στο Νατοϊκό Στρατηγείο για ένα χρόνο και μετά ξανά στην ταξιαρχία. Γύρισα πίσω στην ταξιαρχία στην 96 το 2010 το καλοκαίρι και έμεινα μέχρι το Μάρτιο του 2017 που αποστρατεύτηκα. Ως υποδιοικητής. Πέρασα από όλα δηλαδή από τρίτο επιτελικό, επιτελάρχης, έκανα και διοικητής στην μονάδα επιστράτευσης, μετά υποδιοικητής. Κάθε 5η Αυτοπροσώπος με το Γιάννη Τζούμα, στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη στις 11 το βράδυ.